εκατομμύρια να ανοίξουν οι σχολές και όχι για αστυνόμους και διαγραφές. 30 εκατομμύρια να ανοίξουν οι σχολές και όχι για αστυνόμους και διαγραφές. Αυτή τη συμβολική μας κινητοποίηση σήμερα και δράση που έρχεται στη συνέχεια των πρωτοβουλειών που ανέλαβαν οι φοιτητικοί σύλλογοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θέλουμε να δηλώσουμε ότι είναι ανάγκη να γίνουμε ξανά φοιτητές. Την ώρα που η τηλεκπαίδευση διεξάγεται με τεμποδίων, που η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης των σπουδών μας και έναρξης ξανά της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας με όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας μας, φέρνει ένα κατάπτυστο το νομοσχέδιο στη Βουλή, ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που προβλέπει πανεπιστημιακή αστυνομία αντιμετωπίζοντας τους φοιτητές ως εγκληματίες, φέρνει αλλαγές στον πειθαρχικό κώδικα με στόχο προφανώς να πλήξει το οργανωμένο κίνημα των φοιτητών και τη συνδικαλιστική διεκδίκηση, δημιουργεί μεγαλύτερους φραγμούς στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποκλείοντας παιδιά των λαϊκών οικογενειών, και φέρνει όρια φοίτησης αντιμετωπίζοντας τους φοιτητές εκδικητικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις συνθήκες που επικρατούν. Σε όλα αυτά απαντάμε πως δεν μπορούν να γίνουν δεκτά και καλούμε όλον το λαό να δείξει την αλληλεγγύη του στα δίκαια αιτήματά μας. Έτσι προχωράμε και την Πέμπτη αυτή σε κινητοποίηση στην περιφέρεια, 5:30, τηρώντας όλα τα μέτρα, για να δηλώσουμε για άλλη μια φορά την αντίθεσή μας στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.